Είπατε ότι είπε για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Τι είπε, κύριε Παδάκη? Κατά τη γνώμη μου, έχει κάνει και μεγάλη ζημιά ο κύριος Τσίπρας. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπε η διεκδίκησή μας είναι μόνο ηθική και δεν όχι ηθική. Δεν είπε μόνο ηθική. Είπε πρωτίστως. Είπε πρωτίστως. Είναι πρωτίστως. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός στο πιο επίσημο φόρουμ θέτει θέμα ηθικής και όχι υλικής διάστασης των αποζημιώσεων. Και ακούστε. Μην με διακόπτε συνέχεια. Το πείτε μετά. Και ακούστε και το καλύτερο τώρα. Για πείτε το. Όταν το ρώτησε ο δημοσιογράφος του Ινστιτούτου Γκέτε. Γιατί εδώ πάμε στο συγκεκριμένο. Ήμουνα και εγώ στη Βουλή με τον κύριο Φίλη, δίπλα-δίπλα ήμασταν. Όταν ο κύριος Παρασκευόπουλος, υπουργός δικαιοσύνης, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υπογράψει την άρση της απαγόρευσης κατά σχέσεως ιδιωτικής περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα εις εφαρμογή της αποφάσης για τον δίστομο. Και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε το λόγο και υπερθεμάτισε για το πόσο σπουδαία είναι αυτή η απόφαση του υπουργού. Την επόμενη μέρα ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης είχε κάνει μια δήλωση του Ινστιτούτου Γκέτε, αν θυμάστε. Γιατί? Μου κλέβετε τα θέματα. Ακούστε γιατί, να το καταδείξουμε στον κόσμο. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Επισημήθηκε, δεν είχε κάνει κανένα δήλωση. Ή θα το κάνει ο Τσίπρας. Όχι, λέω επισημήθηκε. Εσείς θέλετε να σας κοροϊδεύουνε. Επισημήθηκε. Προτιμάτε την κοροϊδία. Άλλο σας λέω, κύριε. Καλύτερα να μην σου κάνει τίποτα. Ψέμα δεν μας αρέσει. Ο κύριος Τσίπρας είπε στη συνέντευξη τύπου. Εγώ συμφωνώ μαζί σα όταν έλεγα. Να το ολοκληρώσω ένα λεπτό. Όχι, αλλά να το ολοκληρώσω. Το εξηγήσω στον κόσμο. Γιατί δεν το καταλάβει ο κόσμο. Δεν θα βγάζει κανένα λόγο. Γιατί λέει τώρα ο κύριο Φίλη. Δεν καταλαβαίνει αν δεν κατάσχετε. Ακούστε πόσο ψεύτε. Γιατί δεν ακούτε όμω αυτό που σα λέω. Δεν είσαστε πολύ μικρό να μην θυμόσαστε ότι ο κύριο Σιμίτη είχε στείλει δικαστικό επιμελητή στο Γκέτε. Όχι ο κύριο Σιμίτη. Ο κύριο Επισημίτη. Επίσημη. Ο κύριο Σιμίτη έβγαλε την απόφαση του Υπουργού να μην γίνει η κατάσχεση. Επισημίτη. Ναι, και η κυβέρνηση Σιμίτη έβγαλε την απόφαση του Υπουργού τότε δικαιοσύνη να μην γίνει η κατάσχεση. Δικαστικό επιμελητή επέδωσε. Το έστειλε ο Σιμίτη. Ο Σιμίτη το σταμάτησε. Επικυβερνήσει ο Σιμίτη δικαστικό επιμελητή. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε. Πάμε να το εξηγήσουμε. Να σα βγάλω τι δηλώσει που κάνατε. Πάμε να το εξηγήσουμε. Να σα βγάλω τι δηλώσει που κάνατε τότε. Φυσικά. Πάμε να το εξηγήσουμε. Όχι, θα εκφραγείτε. Σταματά. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, θα κάνω. Ναι, αλλά να μιλάμε ένας μετά τον άλλο, όχι πάνω ένας τον άλλο. Δεν είναι βουλή όπως εδώ. Να το εξηγήσω ένα λεπτό. Για να μην ξεφεύγει ο κ. Φίλης έτσι. Λοιπόν, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που υπάρχει στην Ελλάδα ιδιοκτησία του γερμανικού δημοσίου. Μάλιστα. Πάνω στον οποίο μπορεί να γίνει εκτέλεση. Αυτό είναι το θέμα κατά την άποψή. Γιατί τα άλλα είναι η πρεσβεία που δεν μπορεί να κατασχεθεί. Άρα, όταν λέει ο Υπουργό Δικαιοσύνη, θα άρω την απαγόρευση. Έγινε σαφές. Εννοεί το Ινστιτούτο Γκέτε. Δεν όταν πήγε λοιπόν ο κύριο Τσίπρα στη Γερμανία. Προσέξτε. Το μοναδικό. Δεν το ξέρουμε. Είσαστε εκτό θέματο, κύριε Γεωργιάδη. Όταν ο κύριο Σταμούλη, ο αείμνηστο, πήγε να εκτελέσει και είναι το μόνο που βρήκε. Κύριε Γεωργιάδη, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για το ακίνητο. Δεν μιλάμε για το Γερμανό προηγούμενο. Κύριε Γεωργιάδη, όχι, όχι, όχι. Το να λέει ψέμα σήμερα μιλήστε για την Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε φίλοι και οι υπόλοιποι, τη συζήτηση θα την κατευθύνω εγώ. Εκνευρίζουμε τον κόσμο Εθνική ημέρα. Σωστό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κουβέντα με αυτόν τον τρόπο. Τα θέματα θα μπαίνουν από την εκπομπή. Εάν κάποιος διαφωνεί με το περιεχόμενο της εκπομπής, μπορεί να αποχωρήσει. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να έρχεται εδώ με βάση αυτά που έχει δώσει στο Twitter ή που έχει δώσει σε τον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό και θέλει να κάνει ένα παραγωγή εδώ. Εδώ υπάρχει δημοσιογράφος που ρωτάει. Για μένα το λέω αυτό. Και για εσάς το λέω. Τι ήρθατε και βάλατε ένα θέμα που δεν τεσώνει και καλά να μιλήσουμε για τον Παρασκευόπουλο. Τι εννοείτε? Για τον Παρασκευόπουλο. Δεν μπορώ, δεν μου είπε να σχολιάσω το ταξίδι Τσίπρα. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω με ψέματα πρωθυπουργό που τα απαγορεύσετε. Όχι βέβαια. Άμα, πείτε μου το απαγορεύετε. Που τα απαγορεύετε. Γεια σα. Σα απαγορεύσετε. Καλό να πάτε. Είστε. Στο καλό να πάτε. Σα απαγορεύσε κανεί. Σα απαγορεύσε κανεί. Θέλει να γλύψει τον Τσίπρα, θέλει να το μου λε τώρα. Μη σηκωθόρθιο. Μη σηκωθόρθιο. Όμω απαγορεύσε να μιλήσει. Μη σηκωθόρθιο. Εδώ έχουμε δημοκρατία, κύριε. Πάρ το πίσω. Πάρ το πίσω. Εσύ το πάρει. Πάρ το πίσω. Δεν θα σε βάλει βαθύτατα. Κατάλαβε τη σούπα. Τι μου είπε. Κατάλαβε τη σούπα. Ότι τη θεματολογία την καθορίζω εγώ. Εγώ έχω δημοκρατία και λέω το μυαλό. Θα λες. Θα σου κάτω και εσύ θα πάρεις πίσω το που είπες. Εγώ θα σου δίνω το λόγο και θα απαντάς την ερωτήματα. Κατά να προσβάλλεις πάλι όμως. Ούτε εσύ εμένα. Εσύ με προσβάλλεις πρώτο. Δεν άκουσες τι είπες. Τι είπα. Τι είπες. Είπα και τον Τσίπρα τη ψέματα. Τι ενόχλησες εσένα. Είπα εγώ και πάνω σε αυτό που είπα. Τότε. Δεν σου είπα, σου είπα ότι το κεντρικό θέμα δεν είναι ο Παρασκευόπουλος. Το κεντρικό θέμα είναι ότι με ψέματα ο Τσίπρας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Μπράβο.
Πες ό,τι θες πάνω σε αυτό. Αλλά δεν είναι το θέμα Παρασκευόπουλου πάνω σε αυτό. Και δεν έχει ανοίξει ούτε με το Twitter, ούτε με το ραδιοφωνικό. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Άντε, γιατί. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Επάνω στο γλύψιμο. Ναι. Ο τελευταίος που θα με κρίνει ως δημοσιογράφος είσαι εσύ. Εντάξει τώρα, ο καθένας. Ο τελευταίος. Ο καθένας. Ο υβριστής του σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας. Με το χειρότερο τρόπο του Προκόπη Παυλόπουλου. Έτσι. Ο μεγαλύτερος κολοτούπας της πολιτικής δεν μπορεί να μιλάει για δημοσιογράφο που δεν μπορεί να πιάσει το στόμα σου. Γιατί δεν μπορεί. Ο μεγαλύτερος κολοτούπας της πολιτικής. Εγώ είμαι αυτός. Βεβαίως. Γιατί με κάλεσε να εκπομπή τότε. Γιατί θέλω να έχω και κολοτούπες. Από όλους τα έχω. Για να ηρεμήσουμε τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όχι, αφήνω να